Θυμάσαι για προσευχή να πεις τώρα. Τι? Θυμάσαι για προσευχή. Θυμάμαι λίγο την αρχή. Γιατί πρέπει να την πω σωστά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα διαφορετικά είδη του ταρίφα, αυτού του ευχάριστου είδους ανθρώπου που συναντάει κανείς παντού, θέλει δε θέλει. Οι ταρίφες αυξάνονται και είναι ένα είδος που ευδοκιμεί στην Αθήνα παρά τις δυσκολίες των καιρών. Ο ξερόλας. Ο ξερόλας είναι η πιο συνηθισμένη κατηγορία ταξιτζή που θα σχολιάσει με την ίδια σιγουριά και αποφασιστικότητα την οδήγηση του μπροστινού, την πολιτική κατάσταση της χώρας, τα προγράμματα ΕΣΠΑ και τα γιουβερλάκια της μάνας σου που δεν έχει φάει ποτέ. Ή μήπως τα έχει φάει. Δεν ξέρω, αυτά είναι οικογενειακά σας, δεν θέλω να ανακατεύομαι. Είναι στο εξωτερικό πατέντα αυτή απ' έξω. Τα φωτοκρέι που λένε. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τα βάζει σε διάφορα σημεία και χτυπάνε οι ακτίνες του ήλιου και φεύγουν. Υπάρχουν και photo grey fruit. Ο ρομαντικός. Ο ρομαντικός είναι ο ταξιτζής που θεωρεί ότι αφού σε πήρε κούρσα με το ταξί του, είναι μια ευκαιρία για να γνωριστείτε, να παίξετε το παιχνίδι των 10 αδιάκριτων ερωτήσεων και να γνωριστείτε καλύτερα. Θέλεις δε θέλεις. Τον μισό. Έτσι, γκόμενα να πούμε ή δουλειά. Ο αμίλητος. Ο αμίλητος ταξιτζής είναι μια σπάνια κατηγορία που θα έπρεπε να είναι αυτός που πάντα ελπίζεις να πετύχεις. Στην πραγματικότητα όμως, όταν σου τύχει, αρχίζεις πολύ γρήγορα να φοβάσαι για τη σωματική σου ακαιρεότητα και να αναρωτιέσαι αν στον επόμενο σκοτεινό δρόμο που θα πετύχετε θα σε κατεβάσει και θα σε μαχαιρώσει. Έτσι αμίλητα. Πιο συχνή πελάτες σας ποιοι είναι συνήθως στο ταξί? Παπάδες θα τους κατάλαβες. Κάρε, μπορεί να είναι και τίποτα. Όχι, 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 δεν είναι παπάδες. Παπά θα πάρω το χρόνο μια φορά. Ο Πέφτουλας. Ο Πέφτουλας θα σταματήσει με χαρά να παραλάβει κοριτσοπαρέα και θα φλερτάρει με χάρη και ατάκες του τύπου «Κοριτσιά, πού πάτε? Τα Σαββατόβραδα μόνες σας βγαίνετε πάντα. Εσύ χοντρούλα, ελεύθερη είσαι». Και μου έλεγε η κυρία ότι σας λέω ποιος είναι πιο ωραίος, μου λέει «Εσύ είσαι πιο ωραίος». Ο Βιαστικός. Ο βιαστικός ταξιτζής οδηγεί ουρλιάζοντας σαν τρελός και προσπερνώντας stop κόκκινα φανάρια και πεζούς με ηλικιώδη ταχύτητα. Όταν βρίσκεσαι στο αυτοκίνητό του, έρχεσαι λίγο πιο κοντά με το μικρό Χριστούλη και το χριστιανισμό, καθώς προσπαθείς να θυμηθείς την προσευχή που λέγατε στο σχολείο όταν ήσουν μικρός, για να την πεις από μέσα σου. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, διευκόν τον Αγίον. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, ελέησον ημάς, αμήν, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, ψωμί παιδεία, αμήν, αμήν. Ο κλέφτης. Ο κλέφτης ταξιτζής θα σε πάρει κούρσα και μετά από σένα θα φορτώσει άλλα 4 άτομα, γιατί χωράτε όλοι αδύνατοι είστε. Θα πηγαίνετε πιθανότατα προς εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις της πόλης και της χώρας, μη σου πω, ενώ το ταξίμετρό του θα είναι πιο πειραγμένο και από αμάξι μπουρναζιώτη κάγκουρα με πολύ καλό χαρτζιλίκι. Πώς την είδες στη δουλειά, ρε φίλε? Ο χιψτεράς. Ο χιπστεράς ταξιτζής είναι νέος, ωραίος, ακούει ψαγμένη μουσική και έχει μεταπτυχιακό. Στο αυτοκίνητό του θα βρεις Wi-Fi ενώ θα τον καλέσεις από το κινητό σου αφού χρησιμοποιεί Taxi Beat. Πιθανότατα πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα του γιατί δεν έβρισκε άλλη δουλειά να κάνει. Με το πέρασμα του χρόνου, ο ψαγμένος χιπστεράς ταξιτζής θα γίνει συχαμένος και χοντρός και θα ενταχθεί με επιτυχία σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Όχι, το ταξί δεν είναι δικό μου. Είναι κλεμμένο. Γενικά δεν έχω καταλάβει. Ταξί γιατί παίρνετε? Πόδια δεν έχετε?